Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Βλέπω εδώ Καρνάκης, έτσι πάντα είναι. Εντάξει, ο Κώστας είναι φίλος καλός. Και είναι και παντού. Yes. Είναι και παντού. Καλώς ήρθες, έλα να καθίσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι είσαι πάρα πολύ. Είσαι εδώ και λίγες μέρες στην Κύπρο. Έτσι, είχατε και μια υπέροχη εμφάνιση και με τη Δέσποινα Βανδύ. Είμαι. Θα κάτσω μια εβδομάδα. Αγαπώ την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι τον ντεμπούντο μου τηλεοπτικά το έχω κάνει μαζί σου και επίσημα έτσι σε πλατό. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε κάποιο πλατό. Αλήθεια. Ναι. Στην τηλεόραση στην Κύπρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν και επιθυμία μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είσαι η συμπάθειά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ γιατί ήμουν την Κυριακή στο City of Dreams μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ. Κάνα μια σπουδαία εμφάνιση. Ναι, τα μάθαμε, τα μάθαμε. Έχουμε δει πολλά μέσα από τα social media. Και έτσι λοιπόν, επειδή θα εμφανιστώ και το Σάββατο στο θέαμα, είπαμε να κάνουμε 7 μέρες διακοπές λίγο, γιατί και εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και την Κύπρο πολλές φορές. Ναι. 3 και 4 φορές από το Μάιο πέρσι. Οπότε, επειδή έχω κάνει καλούς φίλους εδώ, αποφάσισα να κάτσω λίγες μέρες και να περάσω χρόνο για μένα. Καλά έκανες. Πώς είσαι γενικότερα όταν λες... Α, βλέπουμε εδώ και πλάνα από την εμφάνιση. Α, ναι. Πάρα πολύ όμορφα. Ναι, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και... Ξέρεις, ο κόσμος της Κύπρου με ενθουσιάζει πάντα. Πάντα, αλήθεια. Είναι... Τους αρέσουν ωραία τραγούδια, δηλαδή καταλαβαίνω ότι ακούτε μουσική, το καταλαβαίνει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή σε κοιτάνε όταν τραγουδάς. Κατάλαβες, πολλές φορές στην Ελλάδα σου γυρνάνε και την πλάτη γιατί θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, όχι ότι δεν ακούνε μουσική. Πώς είναι αυτό για έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι εκείνη τη... γιατί μας δίνετε ένα κομμάτι από την ψυχή σας, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα. Είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο όταν τραγουδάς και δίνεις ψυχή για αυτό που κάνεις, να σε παρακολουθεί ο άλλος. Αλλά και να μην το κάνει, σίγουρα κάποια στιγμή θα το κάνει. Εντάξει, είναι λίγο. Τρέχει λίγο η εποχή μας, οπότε μπορεί και ο πελάτης, όταν μπαίνει στο μαγαζί, να θέλει να τις πρώτες στιγμές, ας πούμε, λίγο να μιλήσει, εντάξει, γιατί είναι και διασκέδαση, δεν είναι μόνο μια παράσταση. Ναι. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει όντως στην Κύπρο είναι ότι ακούνε μουσική, δηλαδή σε κοιτάνε και αν κάτι τους αρέσει, δηλαδή κάποιος έχει μια καλή φωνή, είναι εκεί. Εκεί, προσιλωμένοι. Πόσο διαφορετικοί είναι οι όροι, Γιώργο μου, σε ένα μαγαζί, όπου εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα, μπαίνει το ποτό, μπαίνει η κουβέντα, μπαίνει το φλερτ, μπαίνουν χίλια δυο πράγματα, τότε κάποιος θα παρατηρήσει, θα δει ποιος είναι μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, οι δημόσιες σχέσεις. Με το κομμάτι το μουσικά καθαρό, δηλαδή θεωρώ ότι τα μπουζούκια και η σκηνή είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει ένας καλλιτέχνης να διαχειριστεί, έτσι δεν είναι? Φυσικά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα το ότι πας το βράδυ και λες ότι θα βγω στα μπουζούκια και θα καταναλώσεις αλκοόλ και θα περάσεις καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα χώρο που είναι αμιγός μουσικός και θα δεις μια παράσταση, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αυτό που λέμε μπουζούκια, έχει πια, υπάρχουν τόσο καλή μουσική που παίζουν πάνω, γιατί παλιά δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ήταν και πάρα πολλοί χώροι. Τώρα δεν είναι και τόσο πολύ και πραγματικά στο λέω, ειδικά στα πιο μεγάλα μαγαζιά, η μουσική τουλάχιστον που παίζουν είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, οι τραγουδιστές πιστεύω, δηλαδή γενικά σε αυτό το κομμάτι τα μπουζούκια έχουν κάνει ένα level up και στα φώτα και στον ήχο τους, δηλαδή παρακολουθείς θέαμα πολλές φορές. Ναι, όντως παρακολουθούμε θέαμα. Λοιπόν, θέλω να πάμε ένα μικρό ταξίδι στη ζωή σου, ναι. Να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, να πάρουμε πληροφορίες μέσα από αυτό και εδώ είμαστε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε όλα. Ωραία. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω, με ένα σπίτι μου γυρνάω κι άμα δεν με θέλεις μία, δέκα δεν σε θέλω εγώ. Ή πια την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, έκανα πολλά. Νέος, ωραίος τύπος, ταλαντούχος, με απίστευτες φωνητικές ικανότητες και καλό παιδί. Πού και πού με θυμάσαι, πόρτα χτυπάς χαράματα, πού και πού μ' αγαπάς, μα έχεις άλλο στο νου. Ο Γιώργος Λιβάνης ξεχώρισε από την αρχή και όταν λέμε αρχή εννοούμε από πολύ νωρίς. Από τότε που ήταν 5 χρονών. Κάτσε κάτω από την πάρα!
Κάτσε! Ο Πύρος Δήμας κατακτούσε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του 96 και ο πατέρας του έβαλε μουσική υπόκρουση Αρβανιτάκη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Αυτή η στιγμή το σημάδεψε. Ερωτεύτηκε για πρώτη φορά με ευλαβική αφοσίωση τη μουσική και τα παραδοσιακά όργανα. Ήξερε από τότε ότι αυτός ήταν ο δρόμος του. Αυτό θα υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή. Εντάξει, κάποια στιγμή μπερδεύτηκε όταν μπήκε ανάμεσά τους σαν τρίτο πρόσωπο το ποδόσφαιρο. Άλλη μεγάλη αγάπη. Θυμάται να κλωτσάει μπάλες ώρες ατέλειωτες, πότε στις αλάνες και πότε στα γήπεδα. Έπαιξε μέχρι και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τελικά όμως υπερίσχυσε ο πρώτος έρωτας. Κάπου στα 8 οι γονείς του που αντιλήφθηκαν το ταλέντο του τον έγραψαν σε μουσικό οδείο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το δικό του μουσικό ταξίδι. Έμαθε παραδοσιακά όργανα, κρουστά και ούτη. Στα 11 άρχισε τις πρώτες του εμφανίσεις, να παίζει μουσική σε πανηγύρια και συναυλίες και να βγάζει τα πρώτα του λεφτά. Ένας μικρός με τεράστιο ταλέντο. Έτσι τον αποκαλούσαν, με το όνομά του να πρωταγωνιστεί στις ελληνικές εκπομπές εκείνης της εποχής. Στόχος του ήταν να γίνει μουσικός, να διδάσκει ή να παίζει σε μπάντες. Με τη φωνή του δεν είχε ασχοληθεί καθόλου μέχρι που πήγε για σπουδές. Ένα βράδυ πήγε με την παρέα του σε ένα μεζεδοπολείο στο Ρέθυμνο, στον Μπακαλόγατο. Ο τραγουδιστής απουσίαζε και ο ιδιοκτήτης είπε όποιος θέλει μπορεί να τραγουδήσει. Οι φίλοι του δεν έχασαν ευκαιρία και τον ανέβασαν στην πίστα. Μετά ήρθε και η πρόταση από τον επιχειρηματία και έτσι ξαφνικά ξεκίνησε να τραγουδάει. Ένα δυσάρεστο και αναπάντεχο γεγονός τον αναγκάζει να φύγει από την Κρήτη και να μετακομίσει Αθήνα. Το τραγούδι όμως τον είχε ήδη κερδίσει και σιγά σιγά αρχίζει να κάνει live σε διάφορα κλαμπ και μικρά νυχτερινά μαγαζιά. Όταν και ο αγώνας παραδοσιακή μουσική εναντίον λαϊκού τραγουδιού έληξε 0-1, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στα μουσικά talent shows Greek Idol και X Factor. Κι ας μοιράζομαι ακόμα κάτω απ' τον ίδιο ουρανό. Τα χρόνια που ακολουθούν συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει, να γράφει και να δημιουργεί μουσική και να κάνει εμφανίσεις. Διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα με live σε όλη την Ελλάδα και όταν πια νιώσε έτοιμος και όριμος μουσικά, έκανε το μεγάλο βήμα. Ανέβηκε στις μεγάλες αθηναϊκές πίστες. Συνεργάστηκε με πολλά και τεράστια ονόματα. Αντίπας, Μενιδιάτης που ήταν και οι πρώτες του συνεργασίες, Μαζονάκης, Αργυρός, Κοκκίνου και πολλούς άλλους. Αυτό που του έλειπε ήταν η δική του δισκογραφία, που δεν θα αργούσε να έρθει. Το καλοκαίρι του 17 τραγουδούσαμε όλοι οι Λιβάνοι. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω. Μέρα σπίτι μου γυρνάω, κι άμα δεν με θέλεις μία, μέκα δεν σε θέλω εγώ. Το τραγούδι έγινε το απόλυτο summer hit και ο Λιβάνης εισήλθε στη μουσική βιομηχανία για τα καλά. Από τότε το ένα hit διαδέχεται το άλλο και το ένα καλύτερο από το προηγούμενο. Θέλω κι άλλα κι άλλα, χάντια και φύλλα. Μετά τις 12 το μυαλό μου σκέφτεται χειρότερα. Όσα έχω ζήσει τα ζήσα μαζί σου. Με έχεις φυλακίσει μέσα στο κορμί σου. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου, όπου να είσαι. Ο Γιώργος Λιβάνης μυρίζεται τα χιτάκια από μακριά. Άλλο ένα μεγάλο του προσόν, πέρα από το φωνητικό, που χωρίς αμφιβολία είναι φωνάρα. Με την πλούσια μουσική παιδεία που έχει στον background του, να προβάλλει από παντού. Είτε ερμηνεύει ένα pop κομμάτι, είτε λαϊκό, είτε παραδοσιακό. Προσαρμόζεται παντού και ανάλογα, γιατί μπορεί. Αγάπη μου. Και όταν τραγουδάει λυτρώνεται, γεννά αναμνήσεις, επαναφέρει αναμνήσεις, εκφράζει συναισθήματα, δημιουργεί ατμόσφαιρα και με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά τα μεταφέρει στον κόσμο, που όλα αυτά τα χρόνια τον ακούει και τον ακολουθεί πιστά. Και έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση και επικοινωνία. Και με όσους έχει ανταλλάξει μια κουβέντα παραπάνω, όλοι θα σου πούν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος. Ευαίσθητος, εργατικός, έξω καρδιά και καλή παρέα. Μην του μιλάτε όμως του παιδιού όταν πλησιάζει ο καιρός να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι. Κλείνεται στον εαυτό του, αγχώνεται και γίνεται νευρικός. Είναι νευρικός γενικά. Θυμώνει, αλλά ποτέ δεν θυμάται γιατί θύμωσε. Δεν κρατάει κακίες και ζητάει πολύ εύκολα συγγνώμη. Πόσες φορές άραγε άκουσες συγγνώμη, Ανδρομάχη? Με την Ανδρομάχη γνωρίστηκαν πριν αρκετά χρόνια. Έκαναν παρέα, επικοινωνούσαν, περνούσαν καλά, αλλά ποτέ δεν φαντάζονταν ότι θα ερωτευτούν. Και να όμως που έγινε. Και αυτό που ζουν είναι πολύ όμορφο και αληθινό. Δεν υπάρχει αγάπη.
Και ο Γιώργος Λιβάνης είναι ευτυχισμένος στο φουλ. Άλλωστε για τον ίδιο, απόλυτη ευτυχία είναι να έχει στη ζωή του συνοδοιπόρους ανθρώπους που αγαπά και τον αγαπούν και να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Και αλήθεια, ο Λιβάνης ζει κάτι πολύ μεγάλο, που μικρότερος δεν τολμούσε καν να ονειρευτεί. Σαν και σένα δεν βρήκα και ποτέ μου δεν είπα αλλού το σ' αγαπώ. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό, το έχω ξαναδεί για μένα. Ποιος το έκανε αυτό το βίντεο? Η Βαρβάρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή ήταν, έχω συγκινηθεί. Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ κάτι έτσι λίγο πιο να μπαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή κάποια πράγματα θυμόμουν, δεν τα θυμόμουν κι εγώ. Ας πούμε αυτό και τον Μπακαλόγατο το έχω πει όταν ξεκίνησα να τραγουδάω. Έχω λίγο χαρή παραπάνω από ότι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι χαρά μας, χαίρομαι που σου άρεσε. Γιώργο μου, θέλουμε λίγο και από αυτά που σου έχουμε θυμίσει, από αυτά τα οποία φεύγουν μέσα στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα, ναι, στην τρέλα αυτή που ζούμε, να μας πεις εσύ λίγο έτσι πώς ένιωθες σε κάποιες φάσεις στη ζωή σου. Κοίταξε, καταρχάς συγκινήθηκα πολύ που είδα τους γονείς μου έτσι, σε φωτογραφίες. Εντάξει, τα έχω ανεβάσει κι εγώ στο Instagram. Αλλά είναι διαφορετικό, ξέρεις, να βλέπεις, να ακούς μια ιστορία και να είναι αληθινή. Γιατί ας πούμε αυτό που άκουσα με τον Πύρο Δήμα είναι μια προσωπική μου ανάμνηση. Πραγματικά ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θυμάμαι το Δήμα να παίρνει το χρυσό. Εγώ τότε ήμουνα, αυτό ήταν το 96, άρα εγώ, όχι το 98. Συγγνώμη, το 2000 πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι, να σε βοηθήσω κιόλας με την ημερομηνία. Ναι, άρα εγώ ήμουν περίπου 8-9 χρονών, ναι, βαριά. Και το θυμάμαι αυτή τη στιγμή στο σαλόνι, ας πούμε, να παίρνει το χρυσό. Και μετά από λίγο βάλανε οι γονείς μου μουσική και άρχισα να βαράω ένα τραπέζι. Και με πήγαν, ας πούμε, στο δύο. Ξέρεις, είναι οι αναμνήσεις, εντάξει, που ο κόσμος μπορεί να μην τις καταλαβαίνει, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικές γιατί καθόρισαν τη ζωή μου. Ναι. Και όταν αυτά τα έχεις πει σε μια συνέντευξη που πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ που το έχω πει, αλλά το βλέπεις έτσι πιο επίσημα με βίντεο φωτογραφίες, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Εκείνη η πρώτη φορά που σηκώθηκες, εκεί, Μπακαλόγατος είπες ήταν το. Ναι, αυτό ήταν πρώτο έτος στο Ρέθυμνο, σπούδαζα. Εντάξει, τα παιδιά που είχαν το μαγαζί είναι φίλοι μου, δηλαδή πήγαινα εκεί συνέχεια. Ασχολιόμουν με τη μουσική, πιο πολύ με τα κρουστά. Πήγα εκεί λοιπόν, βασικά πήγαινα εκεί με την παρέα μου και παίρναμε από εκεί που το μικρόφωνο. Κάποια στιγμή, επειδή όντως έλειπε το ένα από τα δύο παιδιά, είχα κάτσει καμιά ώρα και τραγούδαγα και μου λέει: ρε παιδί μου, Γιάννης, άκου, αφού τα λες, έλα μου λέει μια μέρα να κάτσεις, να πάρεις μια μέρα δική σου. Ξέρω, Τρίτη, δεν θυμάμαι, Τετάρτη, να ξεκινήσεις να τραγουδάς. Και ενώ μπήκε εκεί και το μικρόβιο του τραγουδού, γιατί ναι, δεν υπήρχε αυτό. Ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική, αλλά δεν τραγουδούσα. Ήσουν μουσικός μέχρι τότε. Ναι. Και έτσι σιγά σιγά ξέρεις. Και τους έδιωξα έναν. Και έμεινα εγώ εκεί. Ναι, και με τραγούδαγα πραγματικά από Τρίτη μέχρι Κυριακή, νομίζω. Δηλαδή μια μέρα κάναμε. Κανονικά. Να είναι καλά τα παιδιά. Η Κρήτη επίσης είναι νησί που αγαπώ πάρα πολύ. Κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά. Έζησες ωραία εκεί, πέρασες όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Είναι καλοί άνθρωποι, μωρέ. Είναι, δηλαδή υπάρχει. Ναι. Έχουν ήθη, κρατάνε τις παραδόσεις τους. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, ναι, στους ανθρώπους, να ξέρεις. Μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει να ξέρουμε από πού, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Πόσα χρόνια έμεινες εκεί? Έμεινα 3, γιατί. Βασικά έχασα ένα φίλο μου και έφυγα τώρα με το και είναι μεσημεριανή εκπομπή, εντάξει, μην το μαυρίζουμε. Έφυγε ένας φίλος μου από τη ζωή, κολλητός μου, το οποίο εγώ δεν μπορούσα τότε να το διαχειριστώ πολύ. Και αποφάσισα να, επειδή ήμασταν μαζί στο Ρέθμο, αποφάσισα να γυρίσω στην Αθήνα. Ναι, ναι. Γιατί θεωρούσα ότι δεν ήθελα να βλέπω κάποια άτομα, ας πούμε, γιατί θεωρούσα ότι είχαν σχέση, ναι, με αυτό. Ήθελες να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Ναι, ναι, και νομίζω ότι μου βγήκε σε καλό. Είμαι άνθρωπος που, αν μου τύχει κάτι, κατευθείαν το ξεχνάω. Δεν λέω για τόσο σοβαρό, αλλά εννοώ ότι κάνω το επόμενο βήμα κατευθείαν, ναι, στις δυσκολίες. Δεν μένω εκεί να. Έχω πολύ καλά αντανακλαστικά. Προσπαθείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Ακριβώς, ναι. Και ήρθα στην Αθήνα, που έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, γύρισα δηλαδή στο σπίτι μου και ξεκίνησα, αφού είχα ήδη τραγουδήσει 2 χρόνια και είχε μπει το μικρόβιο, εδώ είμαστε, σιγά σιγά να μπω σε κάποια μαγαζιά. Ξεκίνησα από το Φραντζέλικο, ας πούμε, όπως είπατε κι εσείς. Και μετά μου μπήκε το μικρόβιο της δισκογραφίας, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Και παλεύουμε γι' αυτό ακόμα και τώρα. Έτσι που έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα δεδομένα μέσα στα χρόνια. Ναι, είμαστε σε μια εποχή digital 100%. Ναι.
αλλά έχει και αυτό τα καλά του. Είπε η Βαρβάρα επίσης στο βίντεο ότι κάθε φορά που βγάζεις καινούργιο τραγούδι είσαι μην του μιλάτε του παιδιού. Ναι, πραγματικά είναι το άγχος μου. Όταν είναι να βγει ένα τραγούδι, μία εβδομάδα πριν και μία μετά είμαι με ένα κινητό. Κοιτάω ένα-ένα τα views, οπότε να το ξέρει αυτό και ο κόσμος. Να μπαίνει να βλέπει τα τραγούδια για να νιώθω καλά. Έχω μία. Βρίσκομαι από πάνω από τη δουλειά μου. Και όταν βγάζω ένα τραγούδι είναι η επένδυσή μου. Έτσι το νιώθω. Είναι. Ναι. Είναι πώς να το πω. Είναι το παιδί σου. Ναι. Το αγαπάς πιο πολύ απ' όλα. Οπότε δεν γίνεται να το αφήσεις στην τύχη του. Το νιώθω, πώς να το εξηγήσω για να καταλάβει ο κόσμος, όπως ένας άνθρωπος ανοίγει ένα μαγαζί. Έτσι και επενδύει σε κάτι, έτσι είναι για τους τραγουδιστές. Ναι. Ένα τραγούδι, έτσι είναι για τους τοπίους μια παράσταση που θα ανέβει. Από είναι... την εταιρεία σου μιλάνε μέρες πριν ή με ξέρουν και εμένα και με παίρνουν από το καλό. Με παίρνουν στο καλό. Άρα έχετε ναι. αυτή την καλή επικοινωνία, σε ξέρουν και από την καλή και από την ανάποδη. Και σε λένε τώρα είναι σε αυτή τη φάση, ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι στην άλλη. Ναι. Ας πούμε το τραγούδι που κάναμε τώρα με την Ανδρομάχη, να αναφερθώ και σε αυτό. Είναι το καινούργιο μας τραγούδι, η αγάπη αυτή. Το έχω αφήσει τελευταίο αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να αναφερθώ σε πολλά. Εντάξει, και απλά θα αναφερθώ εγώ μόνο σε αυτό, ότι επειδή πραγματικά τη μέρα που βγήκε έγινε ο χαμός, λέω στην Ανδρομάχη, ρε Ανδρομάχη μου. Ρε αγάπη μου, θα της είπες, λέω, άμα της είπες ρε Ανδρομάχη μου. Σήμερα λέω θα κάνω ένα πολύ καλό ύπνο, γιατί είχε πάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι την πρώτη μέρα. Καταλαβαίνεις πόσο αγχώνομαι με αυτό. Είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό για ένα ζευγάρι να κάνει και επαγγελματική συνεργασία. Πόσο πολύ σας προβλημάτισε και τους δύο, αν υπήρχε κάποια δεύτερη σκέψη, αν ήσασταν και δύο, ότι πάμε, θέλουμε να το κάνουμε. Ναι, κοίταξε να σου. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι γράφεται και δίνεται για πάντα στο κοινό, γιατί ναι. μιλάμε για εικόνα, ήχο, τραγούδι, ναι. το σκέφτεσαι κάποιες φορές. Αλλά θεωρώ ότι η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος ζωής μου. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι ερωτικό για την Ανδρομάχη, γιατί τη γνώριζα σε φιλικό επίπεδο και επειδή είχαμε ο καθένας διατηρούσε άλλες σχέσεις, εγώ δεν μπορούσα ούτε να την κοιτάξω στα μάτια ερωτικά ποτέ. Έφτασε λοιπόν ο χρόνος να δουλέψουμε μαζί, να είμαστε και δύο ελεύθεροι, ας πούμε. Που είναι και μία κούκλα, πρέπει να σου πω ότι την είχα δει κάπου στη Λεμεσό. Δεν είχαμε γνωριστεί, δεν μιλήσαμε προηγουμένως, την είδα πάνω στη σκηνή. Και κάποια στιγμή γύρισε και με είδε και της κάνω, είσαι κούκλα, της λέω, είναι. Και ήταν πραγματικά πολύ επικοινωνιακή, έτσι φαίνεται πολύ χαλαρός άνθρωπος. Ναι, εγώ τη θεωρώ μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Και έτσι λοιπόν βγάλαμε και το τραγούδι αφού είμαστε μαζί και νομίζω ότι θα είμαστε για πολλά χρόνια μαζί. Και μπράβο, έτσι να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ποια ήταν η στιγμή που και οι δύο, αφού γνωριζόσασταν τόσα πολλά χρόνια, κάτι, ένα κλικ, κάτι διαφορετικό έχει γίνει. Ένα κλικ έγινε σε μένα βασικά. Φαντάσου ότι οι Ανδρομάχοι ήμασταν στο Φαντασία, ας πούμε, έτσι εγώ είχα ένα καμαρίνι. Που ήταν λίγο μεγάλο και ερχόταν και η Ανδρομάχη και καθόμασταν εκεί, μαζί και η Μορφούλα, η Ιακωβίδου, ναι. ήμασταν δηλαδή όλα τα παιδιά, ερχόταν στο δικό μου καμαρίνι, όσο τραγούδαγε ο Οικονομόπουλος, γιατί ήμασταν μαζί. Και τι να σου πω τώρα, λέγαμε ότι βλακία μπορείς να φανταστείς. Δεν μας περνούσε από το μυαλό. Μία μέρα που ήταν να πάμε για ποτό, εκεί ας πούμε λέω, πρέσι, την κοίταζα την Ανδρομάχη, πως έτσι ήταν στο χώρο και αυτά. Και κατάλαβα ότι όχι ότι μ' αρέσει εξωτερικά, γιατί εξωτερικά πάντα θεωρούσε ότι μια ωραία κοπέλα, απλά δεν άφηνε τον εαυτό μου να το δει αυτό, γιατί σου είπα ότι την έβλεπα σαν φίλη μου. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι επειδή αφαιθήκαμε λίγο, ότι ταιριάζαν οι ψυχές μας σε πολλά πράγματα και τα μάτια μας δηλαδή, ότι υπήρχε παιδί μου μια... Εμένα μ' αρέσει να βλέπω στον άνθρωπο ότι είναι αγαθός, με την καλή έννοια. Να είναι έξυπνος, αλλά να έχει μέσα του και μια καλοσύνη. Ναι. Καλοσύνη, μπράβο. Ναι. Αυτά λοιπόν με κάνανε και γύρισα σπίτι μου το βράδυ και λέω: μάλλον την έχει τσιμπήσει. Και της έστειλα κάτι μηνύματα το ίδιο βράδυ και μου λέει: όχι, δεν μου το είπε. Τίποτα. Μιλήσαμε απλά. Και απλά μετά από λίγες μέρες που ήρθαμε πιο κοντά, μου είπε ότι είπε στην αδερφή της: όχι και ο Γιώργος, ρε γάμο. Το ξέρω εγώ. Όχι και ο Γιώργος, μια χαρά είμαστε. Γιατί να το κάνει αυτό. Έγινε πολύ όμορφα, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που είπες προηγουμένως, ότι νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνία, ότι επικοινωνείται με τα μάτια. Είναι πολύ όμορφο να υπάρχει αυτό το βαθύ δέσιμο σε ένα ζευγάρι.
Ναι, νομίζω ότι είναι το α και το μ για να, για να μπορείς να... Αυτό που λείπει βασικά, που έλειπε σε μένα, ήταν η επικοινωνία. Δηλαδή όλα τα άλλα τα είχα τόσα χρόνια, εντάξει, είμαι, και εγώ έχω περάσει κάποια χρόνια. Αυτό που ένιωθω ότι μου λείπει, εκτός από τον έρωτα που πάντα υπάρχει, ναι, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, είναι το να μπορείς, παιδί μου, να επικοινωνείς. Και με την Ανδρομάχη επικοινωνώ πάρα πολύ, και ότι δεν έχουμε κάνει επικούτσα κομμός. Έχουμε κάνει επικούτσα κομμός. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια ενός, ναι, ζευγαριού. Αλλά το παλεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα μέρα με τη μέρα κάνουμε τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας. Και αυτό συζητάγαμε χθες, γι' αυτό είμαι και λίγο έπνος. Μας πιάσαμε την κουβέντα χθες στο ξενοδοχείο και μιλάγαμε πολλές ώρες. Τι ωραία να μείνεις άιπνος. Και έτσι το κρατάω που δεν έχω κοιμηθεί καλά με σήμερα. Με τον ή την σύντροφό σου και να μιλάς, να μοιράζεσαι, κάνετε σκέψεις έτσι κοινές, όνειρα, μέλλον, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρένθεση και της λέω, σε παρακαλώ, θα πάω στη Χριστιανά. Θέλω να είμαι φρέσκος. Ναι, ναι, θα κοιμηθούμε. Κοιμήθηκα, παιδιά, χίλια συγγνώμη, 8 ώρα το πρωί. Μιλάγαμε από τις 1 η ώρα, από τη 1 μέχρι τις 8 το καταλαβαίνω. Ούτε... Σε ένα κρεβάτι να μιλάς. Και πραγματικά κάποια στιγμή κοιμήθηκα και μιλάγε μόνη της. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Όχι, εντάξει, πέσαμε για ύπνο πάρα πολύ αργά. Εντάξει, σου είπα, κάνουμε διακοπές, οπότε είναι και αυτό στο πλαίσιο αυτό. Μέσα στο πρόγραμμα. Επανέλαβε μου τι μου είπες, γιατί μιλάω μόνος μου. Αν ονειρεύεστε μαζί, αν έχετε κοινούς στόχους, κοινά όνειρα. Αν... Νομίζω ότι ονειρευόμαστε, πραγματικά ονειρευόμαστε. Εγώ είμαι και άνθρωπος που ονειρεύομαι. Μ' αρέσει να κάνω, να σκέφτομαι πράγματα για το μέλλον. Έχουμε κάποια σχέδια. Ήδη μένουμε μαζί, οπότε αυτή είναι κάποια πράγματα που... Είναι εύκολη η συγκατοίκησή σας? Νομίζω ότι είναι εύκολη, ναι. Είναι εύκολη, δηλαδή παρά είναι εύκολη στο θέμα συμβίωσης. Με την Ανδρομάχη, για να καταλάβεις, τώρα το χειμώνα η Ανδρομάχη δούλευε στην Θεσσαλονίκη. Εγώ δούλευα, έκανα tour. Είμαι σε ένα συνεχόμενο tour από πέρσι το Μάιο, ναι. Εγώ δεν έχω σταματήσει. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο φεύγαμε λοιπόν και οι δύο. για αλλού ο καθένας. Δεν το καταλαβαίναμε πότε πέρναγαν οι ημέρες και έπρεπε να φύγουμε. Δηλαδή... Περνούσατε ωραία μαζί. Περνούσαμε ωραία μαζί. Σχέδια επίσης κάνουμε και δύο ένας για τον άλλον για τη δουλειά μας. Βλέπουμε πράγματα δηλαδή. Μιλάτε, θα σου πει η Ανδρομάχη, θα πεις και εσύ στην Ανδρομάχη. Μήπως αυτό λίγο ή και η Ανδρομάχη σε σένα. Ναι, θα το πούμε, αλλά αφήνω ο καθένας, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είμαστε και καλλιτέχνες. Μου αρέσει να κάνει ο καθένας και τα λάθη του και τα σωστά του και την τρέλα του. Γιατί εμείς, ξέρεις, δεν αναγκείς όλα να πηγαίνεις μαζί 2-2. Πας πιο αργά. Ναι. Εγώ θέλω να με αφήνει η Ανδρομάχη να κάνω ό,τι θέλω εγώ και εγώ να την αφήνω να κάνει ό,τι θέλει με τη δική της, ας πούμε, σκέψη. Γιατί ξέρεις, κάποια σωστά και κάποια λάθη σίγουρα θα τα πούμε. Ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η δουλειά μας χρειάζεται τον αυθορμητισμό. Και αυτή την ελευθερία. Και επειδή είστε και οι δύο καλλιτέχνες και επειδή είστε και οι δύο εκτεθειμένοι σε όλους εμάς που σας βλέπουμε και είστε και οι δύο εκτεθειμένοι στο κάποιος να πιει παραπάνω, να εκφράσει το θαυμασμό του, την αγάπη του, το ότι μπορεί να αρέσει, το ότι θα αρέσει, ναι, υπάρχει κάπου μια γραμμή που δεν θα ανεχτείς κάτι και δεν θα ανεχτεί κάτι? Γελάς. Τι να πω, κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γραμμές. Σίγουρα, δηλαδή. Θέλεις ο άνθρωπός σου να είσαι ήσυχος και αυτός και εσύ γι' αυτόν. Εγώ είμαι λίγο πιο cool βέβαια. Είσαι. Ναι. Είμαι λίγο πιο cool. Η Ανδρομάχη μπορεί και να τσινίσει με κάτι. Αν και αυτή νομίζω ότι είναι σκυλή που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Δηλαδή το κάνει πιο πολύ για να θεωρώ για να καταλάβω κι εγώ κάποια πράγματα. Αλλά εγώ ξέρω πώς να κινούμε. Και το βλέπει σιγά σιγά. Γιατί στην αρχή αυτά ήταν τα ζητήματά μας. Ότι δεν είχαμε τόσο εμπιστοσύνη ένας στον άλλον για το πώς θα κινηθούμε. Γιατί όπως σου είπα, ήμασταν και φίλοι που λέγαμε τα μυστικά μας. Ναι, ναι. Καταλαβες. Τι της είπες, Γιώργο μου, πριν? Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πώς πίνω την πορτοκαλάδα και τέτοια. Όλα αυτά τα ωραία που της έχεις πει πριν. Μετά κάποια στιγμή είναι λογικό να χρειάζεται. Αλλά να σου πω κάτι. Και όμως αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το ότι ήμασταν φίλοι. Γιατί φαντάσου να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος του έχει παρουσιάσει. Γιατί εγώ το έχω κάνει αυτό πολλές φορές σε σχέση μου, να έχω παρουσιάσει έναν άλλο Γιώργο από αυτόν που είμαι. Ναι.
Ναι, όχι. Χωρίς να το θέλω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις σχέσεις οι οποίες ξεκινάνε φιλικές. Ναι. Και μετά, γιατί είναι πολύ πιο σπουδαίο, πολύ πιο μεγάλο θεωρώ αυτό. Γιατί ξέρεις τον άλλον με τα καλά του, με τα κακά του. Ξέρεις τον άλλον από την καλή και από την ανάποδη. Μπράβο. Και άμα σε κερδίσει και μπει με στην ψυχή σου, έτσι τον θέλεις ακριβώς. Δεν θες να αλλάξει τίποτα. Έτσι. Άντε, κάποια μικρό πράγμα το ανδρομάχη μου, ίσως έτσι. Ή εσύ στην ανδρομάχη. Αλλά ενώ όταν μπει στη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος. Τι θα αλλάξει μετά, αφού σου έχει δείξει ποιος είναι, αφιλτράριστα, γιατί δεν ήταν ερωτική σχέση, ήταν φιλική αρχικά. Πάντα να είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, Γιώργο μου. Αυτό εύχομαι και στους δύο, να είστε καλά και να έχετε αυτή την επικοινωνία και την ουσιαστική σχέση στη ζωή σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους. Α, δεν σε χαιρετώ ακόμη. Α, περίμενε, όχι. Νομίζω ότι τελειώσαμε, καλέ. Όχι, όχι, όχι. Απλά σας ευχήθηκα για τη σχέση σας. Α, okay, okay, όλο okay. Αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω την πρώτη φορά που πάτησες το πόδι σου σε δισκογραφική εταιρεία. Mm. Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Με πολύ άγχος. Θυμάμαι την πρώτη φορά που υπέγραφα, γιατί έχω κάνει δύο ανανεώσεις με την Panic. Είμαι στην Panic Records που είμαι πάρα πολύ καλά και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι κοίταζα τον Αρσενάκο, τον Γιώργο, δηλαδή λέω πώς ένιωθα ότι δεν είμαι ικανός να ξεκινήσω να βρίσκομαι σε μία εταιρεία. Αλλά με την εμπιστοσύνη τους μου έδειξαν να καταλάβω ότι ξέρεις, μαζί θα τα καταφέρουμε και έτσι όντως έγινε. Μετά από κάποια στιγμή λοιπόν που έκανα τραγούδια, αλλά πηγαίνανε μέχρι ένα σημείο. Ναι. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, για να καταλάβεις. Αυτό ήταν περίπου το 14-15, λέω, και μήπως, ξέρεις, γιατί δεν μου πάνε τα τραγούδια. Και έπειτα σταμάτησα λίγο. Μου έκανε μια πρόταση ο Τεότζι μας, τα παιδιά που είναι οι Kings, να κάνω ένα τραγούδι που ήταν το Βγαίνω πριν ξενυχτάω. Γιατί εγώ νόμιζα, ας πούμε, ότι βγάζω τραγούδια και ο κόσμος δεν τα αγαπάει. Γιατί απλά δεν ήμουν αναγνωρίσιμος, ναι. Δεν το είχα καταλάβει. Εγώ νόμιζα ότι έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η επιτυχία, τότε καταλάβω ότι σιγά σιγά ένα λιθαράκι μπαίνει για να κάνεις μια, ας πούμε, πορεία. Και έπειτα λοιπόν με την εταιρεία μου είμαστε κάθε τρεις μήνες, πάω συνέχεια, ακούμε τραγούδια, είμαστε σε αυτή την σχέση. Ενοχλώ κι εγώ όσο μπορώ, γιατί... Σκέφτομαι πολλά πράγματα, όπως σου είπα. Είμαι δηλαδή άνθρωπος που δεν θα αφήσω κάτι στην τύχη του. Ναι. Και πολλές φορές όταν μου έρθει κάτι να το πω, θα το στείλω και 5 ώρα το πρωί, ναι, θα στείλω μήνυμα. Άρα ενοχλείς ουσιαστικά, κυριολεκτικά το εννοούσες. Ναι, το 5 ναι. ώρα το πρωί, ναι. 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 Γιώργο μου, τώρα πότε περιμένουμε επόμενο κομμάτι, πώς είναι τα πλάνα σου, τι υπάρχει? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει το Η Αγάπη αυτή πριν περίπου 2 μήνες. Ναι. Φτάσαμε μέχρι πρώτη στη στάση στο ελληνικό YouTube. Ναι, ναι. Πάει πάρα πολύ καλά, οπότε θα το αφήσω ένα μήνα ακόμα να έχει την ελευθερία του και νομίζω ότι περίπου τον... ίσως λίγο πριν το Πάσχα να βγάλω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Για την περίπτωση καλοκαίρι. Νομίζω ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για μένα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, θα ήθελα να βγει αυτό το πράγμα που ετοιμάζω πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λίγο πριν από το Πάσχα μας είπες. Κάπου εκεί, ναι. Εγώ θα σου ευχηθώ με το καλό, όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθουν στη ζωή σου, στη ζωή σας γενικότερα, να τη ζεις την κάθε σου στιγμή και να είσαι γεμάτος χαρές. Έτσι αυτές τις στιγμές που σε γεμίζουν και σε κάνουν χαρούμενο. Και μια πολύ όμορφη πορεία και διαδρομή σε όλα όσα θέλεις να κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να κάνουμε κάποια στιγμή και ένα live εδώ. Βεβαίως. Και έχεις και άλλη εμφάνιση, μας είπες. Το Σάββατο στο θέαμα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο.